Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Άμεσα μέτρα για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων ζήτησαν εκπαιδευτικοί και γονείς στην Αλεξανδρούπολη. Καταγγελία Θεοδωρος Κίνδρη για παράνομη χωματερή δίπλα στο εργοτάξιο του Δήμου Δημοτήχου. Ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού, 372 μέσα σε 24 ώρες, 4 ακόμη θάνατοι. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στη Μόρια της Λέσβου. Η φωτιά έκαψε ό,τι απέμεινε από τον προσφυγικό καταβλισμό, αφήνοντας πρόσφυγες και μετανάστες ακόμη πιο μετέωρους. Άνθρωποι πανικόβλητοι κατέληψαν ό,τι είχε απομείνει στην περιοχή, καθώς πυκνοί καπνοί σκέπασαν για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες στην περιοχή. Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια. Η φωτιά έκαψε σημείο που βρισκόντουσαν σκηνές και δεν είχε καεί μέχρι σήμερα από τις φωτιές της Τετάρτης και της Τρίτης. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η φωτιά ξέσπασε έξω από το κιτ στις λιγοστές σκηνές που είχαν απομείνει όρθιες εκτός του χώρου. Άνθρωποι πανικόβλητοι εγκατέλειψαν την περιοχή καθώς πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει τον ουρανό κάνοντας την κατάσταση αποπνικτική. Πρόκειται για την τρίτη πυρκαγιά μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, δύο εστίες φωτιάς φαίνεται να ήταν σε εξέλιξη το μεσημέρι καίγοντας τα λιγοστά κοντέινερ που είχαν απομείνει. Στους δρόμους, στα δάση, ακόμη και σε νεκροταφεία, οι πρόσφυγες ανάμεσά τους, γυναίκες και παιδιά, βρήκαν μια γωνιά να ξεκουραστούν το βράδυ, έχοντας μαζί όσα προσωπικά αντικείμενα κατάφεραν να στιγμή, κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες αντιδρούν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τις ζημιές. Η κατάσταση στο νησί παραμένει έκριθμη, ενώ το νησί κηρύχθηκε για 4 μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι τοπικοί παράγοντες της Λέσβου είχαν απευθύνει ούκο λίγες φορές εκκλήσεις για αποσυμφόρηση του καταβλισμού, όπου η κατάσταση ήταν οριακή. Αποφασίζοντας να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας, η κυβέρνηση αποστέλει κλιμάκιο στη Λέσβο με το Δήμο να διαφωνεί κάθετα με τις προτάσεις της κυβέρνησης για εγκατάσταση των προσφύγων ξανά στο κιτ της Μόριας ή σε κλειστά στρατόπεδα. Η Μόρια είναι αποκλεισμένη από νωρίς το πρωί, καθώς κάτοικοι της περιοχής με στελέχη της Δημοτικής Αρχής Μυτιλίνης έχουν κλείσει το δρόμο στο ύψος της θέσης Φανός, τοποθετώντας μάλιστα και μηχανήματα του Δήμου, με αίτημα να μην πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού της καμένης έκτασης του κιτ, ώστε να στεγαστούν όσοι από τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν δεύτερη νύχτα στους δρόμους και τα χωράφια. Στο σημείο παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Στρατής Κίτελης, ο οποίος επανέλαβε ότι δεν αποδέχεται την επαναλειτουργία της Μόριας, τη δημιουργία οποιασδήποτε άλλης δομής, ακόμα και προσωρινής. Ζήτησε δε την άμεση αναχώρηση από το νησί με οποιονδήποτε τρόπο των προσφύγων και μεταναστών που αυτή τη στιγμή ζουν στο δρόμο. Για το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας για την πρώτη μεγάλη φωτιά στη Μόρια, η αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας απάντησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης στις 9 Σεπτεμβρίου. Εσείς πιστεύετε ότι όντως υπήρξε κάποια δραστηριότητα από έξω, εκτός της δομής, στην συγκεκριμένη εξέγερση, ή τελικά ήταν αυτά τα 35 κρούσματα τα οποία ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να απομονωθούν προκαλώντας εξέγερση των υπολείπων? Κοιτάξτε, υποθέσεις και εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Καλό είναι να περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα πραγματικά και αυτά που θα βγουν από τις έρευνες της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας. Όμως, για μένα προσωπικά, δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Πάντα συνέβαιναν τέτοιου είδους περιστατικά και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω ακραίες υποθέσεις, ακραία υποθετικά σενάρια. Υπάρχουν όμως και αυτά τα σενάρια τα οποία σίγουρα ερευνώνται, έτσι, στρατηγέ? Ανάλογα τα ευρήματα, σαφώς θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα σενάρια. Το θέμα είναι ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υπάρξουν και τα αποτελέσματα της έρευνας. Να σημειωθεί ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sky ότι η φωτιά στη Μόρια πρόκειται για εμπρισμό. Φυσικά, ένα είναι αυτό το θέμα που απασχολεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Ένα άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά, το οποίο τουλάχιστον όσον αφορά τον Εύρο μας απασχολεί ακόμη από τον Φεβρουάριο. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο από τα iEdisis.gr, τον Βασιλή Σκουρή. Μαζί είναι και ο Αντώνης Οτελόπουλος, ο διευθυντής Δέλτα Τηλεόρασης και συνάδελφος. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα σας. Είχαμε ακούσει για αυτήν τη συνάντηση λοιπόν στο Βερολίνο, αλλά σήμερα το iEdisis.gr νομίζω ότι δίνει ακόμη περισσότερα στοιχεία, γιατί δεν ήταν μια συνάντηση απλά μεταξύ εκπροσώπων Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά μπήκαν και υπογραφές τελικά σε αυτήν τη συνάντηση. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του προς τέσσερις ξένες εφημερίδες. Λέει ότι υπήρχε έγγραφη συμφωνία, από το οποίο υποχώρησε η Τουρκία. Πράγματι, να πω εγώ μια ακόμη αποκάλυψη του site του iEdisis.gr, το οποίο παρότι έχει έτσι λίγο καιρό, λίγους μήνες ζωής, φαίνεται ότι η συντακτική του ομάδα αποτελείται από πολύ έμπειρους δημοσιογράφους. Συχνά έχουμε αποκαλύψεις και για θέματα εξοπλιστικά, αλλά και των διμερών μας σχέσεων με την Τουρκία. Όλα αυτά που τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό περιγράφονται ως μια ευρεία κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Βασίλος Κουρής, χρόνια πολιτικός συντάκτης σε διάφορες μεγάλες εφημερίδες των Αθηνών, νομίζω μια ακόμη επιτυχία, η αποκάλυψη ακριβώς αυτή, ότι πράγματι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος, ή υπήρχε Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία έχει υπογραφεί. Τουλάχιστον συμφώνησε η Ελλάδα. Ναι, έχει υπογραφεί από την κυρία Σουρανή, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με το έγγραφο το οποίο έχει πάρει ο κύριος Καλίν και δεν έχει επιστρέψει. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Βασίλης τώρα. Μας ακούει ο Βασίλης, εσύ δεν είχες δυνατότητα. Εσείς με ακούτε? Σε ακούμε, ναι, Βασίλη. Υπήρχε υπογραφή, το λέει ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του προς τις ξένες εφημερίδες, ότι υπήρχε έγγραφη συμφωνία. Νομίζω, αν δούμε καλύτερα το αγγλικό κείμενο του Πρωθυπουργού, μιλάει για έγγραφη διευθέτηση και όχι συμφωνία, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει κανένα κείμενο. Έχει υπογράψει η κυρία Σουρανή σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υπογράψει και ο διαμεσολαβητής, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ που ήταν στη συνάντηση. Πήρε το έγγραφο ο κύριος Καλίν, είπε θα το δώσει στον κύριο Ερντογάν, δεν υπήρχε συνέχεια. Μένει να δούμε τώρα, γιατί αν υπάρχει μια έγγραφη συμφωνία για τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα σε αυτή τη συνάντηση του Βερολίνου, για την οποία δεν γνωρίζαμε, αργότερα ο Τσαβούσογλου μας το αποκάλυψε, ο Πρωθυπουργός σήμερα μιλάει στο άρθρο του και για έγγραφη συμφωνία, μένει να δούμε τι είναι αυτή η έγγραφη συμφωνία, για ποιο πράγμα επιτεύχθη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έγινε μια συζήτηση να υπάρχει αποχή και από τις δύο χώρες από τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εμείς να σταματήσουμε τις έρευνες νοτίως της Κρήτης. Πιθανόν αυτό να μην αρκούσε στην Τουρκία, η οποία θέλει να βάλει και άλλα γεγονότα στο τραπέζι. Συγγνώμη, Βασίλη. Πάντως, δηλαδή, νομίζω η αντιπολίτευση στο σύνολό της ζητάει το έγγραφο αυτό να κατατεθεί, να ενημερωθεί πραγματικά τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία της χώρας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για το τι έλεγε αυτό το έγγραφο, αν, επαναλαμβάνω, αν υπήρχε. Δηλαδή, Βασίλη, εσύ λες πως η κυρία Σουρανή υπάρχει πιθανότητα να έχει υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο η Ελλάδα να παραιτείται έστω προσωρινά από τις έρευνες της νοτίως της Κρήτης που έχει υπογράψει πριν από μερικούς μήνες με δύο κολοσσούς πετρελαϊκούς. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι αυτό ήταν η συζήτηση η οποία, αν το πω αλλιώς, να δοθεί το έγγραφο στη δημοσιότητα να ξέρουμε σε τι συμφωνήσαμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αν όχι στη δημοσιότητα, συνημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Πώς σχολιάζεις και την ενόχληση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την ερώτηση για το έγγραφο, την ύπαρξη του οποίου τέλος πάντων αποκάλυψε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με το γνωστό αυτό άρθρο του στις τρεις εφημερίδες? Γιατί υπάρχει ένα θέμα. Αν ο Πρωθυπουργός συναντάται με τους πολιτικούς αρχηγούς και δεν τους ενημερώνει για αυτό το θέμα, θα υπάρχει δυσκολία μεθαύριο και στο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα το επόμενο διάστημα. Μην έχουμε αυταπάτες ότι πολύ εύκολα θα αφήσει ο Ερντογάν, θα βγάλει τα πλοία αν δεν πάρει σημαντικά ανταλλάγματα. Όχι κατά ανάγκη από την Ελλάδα, μπορεί να είναι και μια στρατηγική συμφωνία με την Ευρώπη. Αλλά σας θυμίζω ότι είναι προκαλοκαιριού έχουν ξεκινήσει οι κινήσεις του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κλιμακώνονται. Συνεπώς δεν τα κάνει όλα αυτά για να φύγει έτσι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, πάρα πολύ για τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσες. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αντώνη Τελόπουλε, παραμένεις εσύ. Σε λίγο θα σε ξαναδούμε για να συζητήσουμε και με τον καλεσμένο. Τώρα, σε κινητοποίηση της Αλφα Ελμεύρου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και γονείς στην Αλεξανδρούπολη. Αιτήματά τους η λύση για τακτηριακά προβλήματα, η πρόσληψη περισσότερων καθαριστριών και τα δωρεάν τεστ στους εκπαιδευτικούς.
Θα απαιτούμε άμεσα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Με το παραπάνω, ως κεντρικό σύνθημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της 5ης 10 Σεπτεμβρίου η κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων μετά από κάλεσμα της ΑΕΛΜΕ Εύρου μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Τις έκτακτες συνθήκες στις οποίες ζούμε λόγω του κορονοϊού, δεν γίνεται οι μαθητές μας και τα παιδιά σας να είναι συντοστισμένα το ένα πάνω στο άλλο. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να απαιτήσουμε από τη Δημοτική Αρχή πρώτον να παραδώσει νέες σχολικές αίθουσες. Καταλαβαίνουμε ότι ο προγραμματισμός για την παράδοση των κτηρίων στο ΚΕΓΕ ήταν για Απρίλιο, αν και αρχικά μας λέγανε Δεκέμβριο. Ερχόμαστε και λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παραδοθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι αίθουσες, επειδή πραγματικά αυτό το γελίο 17 μαθητές μέσος όρος της τάξης δεν ισχύει. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζήτησαν με μία φωνή την άμεση έβρεση λύσης για τα κτηριακά προβλήματα, έτσι ώστε οι μαθητές να μην συνωστίζονται, την πρόσληψη περισσότερων καθαριστριών και τη μετατροπή των τρίωρων συμβάσεών τους σε πλήρεις, αλλά και τους δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους και τεστ. Μπορεί ο Υπουργός να ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 17 μαθητές μέσος όρος ανά τμήμα, αλλά στην Αλεξανδρούπολη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν 25, 27, 28 μέχρι και 30 μαθητές σε ένα τμήμα. Επομένως δεν ισχύει που δεν είναι αυτό το 17, ο αριθμός των 17 μαθητών. Άρα, επειδή στην πόλη πραγματικά οι μαθητές συνωστίζονται ο ένας πάνω στον άλλον, είναι άμεση ανάγκη να παραδοθούν νέα κτίρια. Καταλαβαίνουμε ότι ο προγραμματισμός της νέας Δημοτικής Αρχής ήταν να παραδώσει τα δύο κτίρια στο ΚΕΓΕ τον Απρίλιο, άσχετα αν από υπηρεσιακούς παράγοντες ακούσαμε ότι γίνεται να παραδοθούν και Δεκέμβριο. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι λόγω των έκτακτων αναγκών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορονοϊού θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να ενσκύψει πάνω στο πρόβλημα και να παραδώσει άμεσα σχολική στέγη. Αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος δεν θα είναι ούτε οι καθηγητές ούτε οι μαθητές. Θα είναι οι καθαρίστριες. Αυτές θα δώσουν τη μεγάλη μάχη με τον COVID, με την πανδημία, για να εξασφαλίσουν αυτό που λέμε όρους υγιεινής στα σχολεία μέσα. Οπότε ζητάμε το αυτονόητο. Και πράγματι το καταθέτουμε στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή και αυτή βέβαια θα πιέσουμε τη σειρά του, την κυβέρνηση και τον Θεοδωρικάκο. Δεν μπορεί να έχουμε τον ίδιο αριθμό καθαριστριών που είχαμε και πέρσι. Και δεν μπορεί να έχουμε καθαρίστες με τρίωρες συμβάσεις. Αυτές οι 44-45 καθαρίσεις που έχουν προσληφθεί με μειωμένο ωράριο να γίνουν πλήρους ωράριου για αυτό το διάστημα, τόσο πραγματικά να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό που λέμε υγεία στα παιδιά και στα σχολεία. Τέλος, να πω ότι δυστυχώς και δεν αφορά αυτό το Δήμο, αλλά ευρύτερα το Υπουργείο, δεν έχουν γίνει καθόλου δειγματολογική έλεγχη, κανένα τεστ, ούτε σε εκπαιδευτικούς, ούτε σε κανένα, και μπαίνουμε έτσι ακριβώς. Και ζητάμε το αυτονόητο. Να μην πληρώνουμε από τις τσέπες για να κάνουμε τα τεστ. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Για να πάρουμε τα μέτρα μας. Από την άλλη, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, κάτι που δεν έγινε στην Ελλάδα, να μειωθούν τα τμήματα ανά τάξη. Για μας το κομβικό στοιχείο είναι εκεί πέρα. 15 παιδιά ανά τάξη, όπως λειτουργήσαμε για ένα μήνα. Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα με μόνο όπλο μας ενάντια στην πανδημία. Τα ευχολόγια του Υπουργείου Παιδείας για προσπάθεια τήρησης των μέτρων ασφαλείας και τη μάσκα που θα μοιράσουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Θεωρούμε την κατάσταση τραγική, απαράδεκτη. Είχαν τόσους μήνες μπροστά τους να σχεδιάσουν πώς μπορούν να σπάσουν τα μεγάλα τμήματα σε μικρότερα. Δεν μπορεί τον Ιούνιο τα πρωτόκολλα να ήταν για 15 μαθητές ανά τάξη με ελάχιστα κρούσματα σε όλη την επικράτεια και τώρα να είναι 25, 29 και 30 παιδιά στις τάξεις, όπως είναι σε όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο μας. Με καθαρίστριες που δεν αρκούν ούτε καν για κάθε σχολείο οι καθαρίστριες στα νηπιαγωγεία, μοιράζονται μια καθαρίστρια, δύο-τρία νηπιαγωγεία μαζί. Ανησυχούμε οι γονείς, ζητάμε άμεσα να ξεκινήσει σχεδιασμός για ανέβρεση κτηρίων ακόμη και τώρα και να σπάσουν τα τμήματα, προσλήψεις εκπαιδευτικών, προσλήψεις μόνιμων καθαριστριών. Πέρυσι, πρόπερσι ήταν η γρήπη, πέρυσι ο κορονοϊός, του χρόνου θα είναι κάτι άλλο. Μόνιμη καθαρίστρια χρειάζεται σε κάθε σχολείο. Ζητάμε από το Δήμο να ενταχθεί στα προγράμματα διατροφής δωρεάν γευμάτων, σχολικών γευμάτων για το σύνολο των μαθητών. Και μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Πάμε τώρα σε συζήτηση, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕ ΟΤΑ, ο κύριος Γιάννης Τσούνης, μαζί και ο Αντώνης Θελόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι πέρα από το κτηριακό και το πώς θα μοιραστούν οι μαθητές και πώς θα μπουν στα τμήματα, ένα άλλο το οποίο θα το δούμε από την Δευτέρα, πολύ έντονο, είναι το θέμα της καθαριότητας, το οποίο ίσως να μην είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό για την καθαριότητα των σχολείων και πώς αυτό θα γίνεται και με αυτή την έλλειψη που υπάρχει γενικότερα, πόσο μάλλον θα μας πείτε εσείς τι είναι και αυτό που είδατε και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι έτσι και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να συζητάμε γύρω από αυτά τα θέματα σε συνθήκες έκτακτες. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μία προετοιμασία, να μην υπάρχουν ελλείψεις και να υπάρχουν τώρα οι απαραίτητες προσθήκες προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Θα πω ότι δεν μιλάμε πολύ για την καθαριότητα, γιατί στην πρώτη φάση, όπου είχαμε το μπλοκάρισμα όλης της κοινωνίας, εγώ θα πω, οι εργάτες καθαριότητας και γενικά οι υπηρεσίες καθαριότητας ανταποκρίθηκαν, εγώ δεν θα πω εξίσου με τους υγειονομικούς, ένα level πιο κάτω, ήταν αυτοί που έβγαιναν έξω και μάζευαν τα σκουπίδια όλων μας, που όντως ήταν μολυσματικός τομέας. Και εκεί λοιπόν αυτό που θέλουμε να πούμε και διαμαρτυρόμαστε είναι ότι πέρα από τα χειροκροτήματα, ο κλάδος της καθαριότητας, ο οποίος υγειονομικά μας ξελάσπωσε όλους, θα πω εγώ, μαζί με τους υγειονομικούς, γιατί κανένας ιδιώτης αυτή την περίοδο δεν στάθηκε δίπλα στην κοινωνία, δεν αναγνωρίστηκε όπως θα έπρεπε από την κοινωνία. Και ερχόμαστε σήμερα πάλι, εξακολουθούμε με τεράστιες ελλείψεις να προσπαθούμε να κλείσουμε τρύπες με μπαλώματα τύπου COVID τετράμινα ή δίμηνα. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, ούτε θα προστατευτεί η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, το βασικό πρόβλημα που επεσήμαναν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στη διαμαρτυρία τους έχει να κάνει με την έλλειψη καθαριστριών στα σχολεία. Δηλαδή, είτε έχουν αργήσει να βγουν οι συμβάσεις οι ατομικές, οι έκτακτες με καθαρίστρες. Εμείς μαθαίνουμε στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, μόλις χθες άρχισαν να ανακοινώνονται στη διάβια οι πρώτες προσλήψεις. Και ακριβώς λόγω της έλλειψης δεν υπάρχει και εκτενής έτσι εργασία καθαριότητα σε κάθε σχολείο. Απασχολείται η καθαρίστρια 1-2 ώρες, γιατί δεν προλαβαίνει η γυναίκα να καθαρίσει όλα τα σχολεία. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, και τα μέτρα προστασίας δεν τηρούνται, αλλά και οι εργασιακές σχέσεις των ανθρώπων που καλούνται να κάνουν αυτή τη δουλειά είναι πολύ κακές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πω, συμπληρώνοντας στα όσα είπα πριν, ότι είχαμε εργαζόμενες στα σχολεία να καθαρίζουν δηλαδή τους χώρους όπου περνούν τη μισή μας μέρα τα παιδιά μας. Τους είχαμε με εργολαβική σχέση εργασίας, δηλαδή συμβάσεις έργου μίας ώρας, μίας μέρας, τριών ημερών, μερικής απασχόλησης. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι έγιναν μεν ορισμένου χρόνου, δηλαδή έχουν μία σύμβαση SOH, σύμβαση ορισμένου χρόνου, δεν είναι όπως ήταν πριν, αλλά να πούμε ότι προκειμένου να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα που υπάρχει στις απαιτήσεις τις πραγματικές της δουλειάς και των πολιτών, πρέπει να γίνουν άλματα. Όπως είπαν και οι καθηγητές που σήμερα το αναγνωρίζουν, οι ανάγκες είναι τεράστιες και οι εργαζόμενες αυτές θα έπρεπε να είναι πλήρους απασχόλησης και δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας που να πει ότι οι ανάγκες που καλύπτουν δεν θα υπάρχουν αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, δεν είναι πάγιες και διαρκείς, προκειμένου το οποιοδήποτε κράτος ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να αποδεχτεί και τις εργαζόμενες αυτές, τιμώντας και την προϋπηρεσία τους που είναι, σας το λέω τώρα, μιλάμε για 15, 17, 18, 20 χρόνια προϋπηρεσίας, να τους καλύψει και να μείνουν με σταθερή και μόνιμη εργασία στο εργασιακό τους αντικείμενο. Από την ο λόγος της παρουσίας σας στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Τσούνη, τώρα εάν αφήσουμε την γενικότερη επικαιρότητα. Η Αλεξανδρούπολη, το ξέρετε, είχα ξαναέρθει και πριν 2 χρόνια. Είναι προσφυλής μου προορισμός και η αλήθεια είναι ότι έφτασα σήμερα. Ήδη άκουσα προβλήματα των εργαζομένων. Ξέρετε, έχει ενδιαφέρον αυτό το 2 χρόνια πριν με αυτό που είδατε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι πριν 2 χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη, είχαμε μια μεγάλη διαφωνία με τη Δημοτική Αρχή για το χώρο της καθαριότητας. Η αλήθεια είναι ότι αύριο το πρωί υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη
στους χώρους της καθαριότητας και εκεί θα καταγράψουμε το πριν και το μετά. Και εκεί να είναι σίγουροι και οι νυν ότι εφόσον αντιμετωπίσουμε και δούμε την ίδια κατάσταση στην καθαριότητα, θα έχουν την ίδια αντίδραση και από εμάς και από τους εργαζόμενους. Και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και με βάση τις νέες καταγγελίες που έχουμε σε ό,τι έχουν να κάνει πάλι με την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία θέλουμε να μας σχολιάσετε. Ένα για τις καταγγελίες για το πολυκοινωνικό, όπου υπάρχει η υπέρβαση, όπως λένε, ωραρίου από 6 ώρες στις 8 σε κάποιους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται εκεί με το ΕΣΠΑ. Θα μας πείτε αν είναι αυτό ακριβές. Και αν έχετε και ένα σχόλιο για όλο αυτό που είχε ακουστεί το προηγούμενο διάστημα για τους ανασφάλιστους εργάτες στην καθαριότητα, αν όντως αυτό ισχύει, αν έχει έρθει δηλαδή σε γνώση σας και ποια είναι η άποψή σας. Να πω ότι πριν από λίγο είχαμε και στο εργατικό κέντρο μία συνάντηση με τους εργαζόμενους που εργάζονται στο πρόγραμμα της εναρμόνισης μέσω ΕΣΠΑ. Εκεί ξεκαθαρίστηκε και στους ίδιους, γιατί μπορεί να έχουν μία ελαστική σχέση εργασίας, ξεκαθαρίστηκε στους ίδιους ότι κανένας δεν θα πρέπει να κάνει βήμα πίσω από τα δικαιώματά τους, που είναι να δουλεύουν εξάωρο. Του τέστην μπορεί να υπάρχουν ανάγκες, οι οποίες παραδείγματος χάρη τα είπαν και οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα παιδιά και οι πολίτες. Αυτές όμως οι ανάγκες δεν μπορεί να καλύπτονται σε καμία περίπτωση με υπερβάσεις ωραρίων, με υπερβάσεις δικαιωμάτων τα οποία είναι κατοχυρωμένα. Του τέστην. Και επειδή υπόθηκε ότι όντως ζητήθηκε από εργαζόμενους να δουλέψουν οκτάωρο ενάντια στο κεκτημένο δικαίωμα που είναι το εξάωρο. Ουδής λοιπόν θα δουλέψει οκτάωρο και όποιος προσπαθήσει να απειλήσει έστω με οποιονδήποτε τρόπο εργαζόμενο να μην κάνει χρήση τα δικαιώματα των δικαιωμάτων του επειδή έχει επισφαλή σχέση εργασίας, θα βρει απέναντί του όλους τους εργαζόμενους του Δήμου υπάρχουν και φυσικά την Ομοσπονδία. Υπάρχουν τέτοιες απειλές. Έπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας, δηλαδή, έφτασε σε εσάς. Επειδή αυτό που είπα και θέλω να είμαι προσεκτικός, αύριο θα ζητηθεί και έχει ζητηθεί ήδη ραντεβού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο, εφόσον αυτός το αποδεχτεί και το επιθυμεί. Την απάντηση. Θα σας δει. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα μας δει. Πάντα υπάρχει και άλλος τρόπος. Αλλά αυτό που λέω είναι φαντάζομαι ότι θα μας δει και θεωρώ ότι η απάντηση του Δημάρχου αύριο είναι ότι ουδής απείλησε τους εργαζόμενους πως αν δεν δουλέψουν οκτάωρο θα έχουν οποιαδήποτε επίπτωση. Εγώ ακούω... ο κύριος Δήμαρχος είναι σε θέση να γνωρίζει αν υπήρχαν απειλές ή όχι. Εγώ με ξέρετε πως λειτουργώ, συγγνώμη, έτσι ήρθα και πριν 2 χρόνια. Θεωρώ ότι ο τοπικός άρχον ο οποίος εκλέχθηκε από τους δημότες προκειμένου να λειτουργεί την πόλη, είναι και αυτός που θα πρέπει να απολογείται ή να δίνει λύσεις. Ο ίδιος λοιπόν θα μας πει αν υπάρχει θέμα και αν, θα το πω ξεκάθαρα, έχει κάποιος απειλήσει τους εργαζόμενους, προφανώς ο Δήμαρχος θα πρέπει να κάνει ενέργειες, αλλιώς θα είναι ο ίδιος υπόλογος. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα των... Έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι. Θυμάστε ότι το φαινόμενο αυτό το είχαμε καταγγείλει 2 χρόνια πριν, ότι υπήρχαν εργαζόμενοι που τους βλέπαμε, τους έβλεπε ο τοπικός σύλλογος, οι εργαζόμενοι, τα μέλη μας, τους έβλεπαν στα απορρομματοφόρα, δεν τους γνώριζαν και ούτε ήξεραν αν έχουν εργασιακή σχέση. Νομίζω ότι αυτό βγήκε και στα τοπικά κανάλια και αργότερα, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες προσφυγές, δεν έχει καταλήξει αυτή η διαδικασία ακόμα, πρέπει περιμένουμε. Πρέπει να τους αποζημιώσει ο Δήμος. Πρέπει να τους αποζημιώσει, να πω εγώ τώρα ότι έπεσε την αντίληψή μου ότι κάποιοι ζήτησαν, εάν είναι αληθές, να μονιμοποιηθούν κιόλας ότι ζητούν επειδή δούλευαν παρανόμως. Δεν το ξέρω όμως αν είναι αληθές. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν πάνω στα απορριμματοφόρα σε έναν χώρο εργασίας όπου έχουμε θρηνήσει ανθρώπους, έτσι, ανειδίκευτους, χωρίς να έχουν εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο, θα πρέπει να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και φυσικά ενώπιον των δημοτών που τους επέλεξαν για να λειτουργούν νόμιμα. Πάντως η ευθύνη των εργαζομένων, αν είναι έτσι, είναι ανισοβαρή. Θέλω να πω δηλαδή, πάντοτε την ευθύνη σε αυτά την έχει ο εργοδότης. Άρα εσείς σαν συνδικαλιστικό όργανο θεωρείτε ότι έστω και παράνομα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποζημιωθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν δεχόμαστε ουδείς, έχουν μερίδιο ευθύνη και οι ίδιοι και έχουν μερίδιο ευθύνη και οι συνάδελφοι δικοί μας που αποδέχτηκαν ενδεχομένως, εφόσον γνώριζαν, κάποιοι να δουλεύουν εθελοντικά
το λέω ξεκάθαρα, σε έναν τέτοιο χώρο. Όποιος, εάν γινόταν ένα ατύχημα, όποιος συνένεσε ή όποιος γνώριζε σε αυτή τη διαδικασία παρανόμως, θα έπρεπε να πάει φυλακή ή να αποζημιώσει ανθρώπους που θα πάθαινε ατύχημα. Είναι απαράδεκτο όχι μόνο για το χώρο εργασίας, γιατί ένα ατύχημα στο συγκεκριμένο χώρο μπορούμε να θρηνήσουμε ακόμα και δημότες. Είναι απορριμματοφόρο που κινείται μέσα στην πόλη, ανελιπώς και κάνει μια δύσκολη δουλειά. Δεν δικαιολογείται κανένας, είτε μιλάμε για τη διοίκηση, είτε μιλάμε για συναδέλφους που ενδεχομένως γνώριζαν. Το είχαμε καταγγείλει και θα έπρεπε να είχε επιληφθεί, το λέω ακόμα και η δικαιοσύνη, την ίδια μέρα. Αλλά η δικαιοσύνη έχει άλλα αντανακλαστικά και έχει αποδειχτεί όταν διεκδικούμε κάτι και άλλα αντανακλαστικά όταν καταγγέλουμε κάτι. Αυτό είναι μια μισή καταγγελία. Το τελευταίο διάστημα πολλής λόγος γίνεται, κύριε Τσούνγκε, για το θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων από ιδιώτες. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Θα πω γενικά ότι το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πως ο ιδιωτικός τομέας, που έχει ένα κομμάτι της αγοράς και λειτουργεί σε αυτό, στην δύσκολη στιγμή της πανδημίας, της εξάπλωσης, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, ήταν πλήρως απόν και όλο το βάρος έπεσε είτε στο ΕΣΥ, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είτε όντως στους εργαζόμενους της καθαριότητας. Εγώ θα πω επίσης ότι είδαμε και άλλα φαινόμενα, τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Είδαμε ότι ακόμα και στον τομέα της καθαριότητας, ιδιαίτερα στο χώρο, στον ευαίσθητο χώρο πλέον των ανακυκλώσιμων υλικών, είδαμε πολλά κδάη είτε να κλείνουν, είτε να μην παίρνουν το ανακυκλώσιμο υλικό, είτε να παίρνουν φωτιά την ίδια στιγμή. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Και δεν ασχολήθηκε κανένας εισαγγελέας με το φαινόμενο αυτό και δεν έχουμε κανένα πόρισμα. Θα πω επίσης ότι ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο τόσο ποντάρουν κάποιοι, ακόμα και αυτή την ώρα, το Σαββατοκύριακο, που εμείς μαζεύουμε το σκουπίδι του κόσμου, το ανακυκλώσιμο σκουπίδι, είναι κλειστός. Είναι κλειστός. Δηλαδή, οι δημοτικές υπηρεσίες λειτουργούν όλες τις μέρες της εβδομάδας, αλλά Σαββατοκύριακο το ανακυκλώσιμο δεν μπορούμε να το εναποθέσουμε. Και ξέρετε τι κάνουν, δεν το ξέρω τώρα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Επειδή πρέπει να μαζευτεί το σκουπίδι, οι εντολές που δεχόμαστε ως εργαζόμενοι είναι μαζί με το σύμμικτο σκουπίδι να μαζεύουμε και το ανακυκλώσιμο. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό το σκουπίδι πηγαίνει στη χωματερή και ζυγίζεται ως σύμμικτο σκουπίδι. Και εκεί ο δημότης πληρώνει. Πληρώνει το τονάζ, το οποίο όντως βγαίνει αυξημένο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ανακύκλωση δεν γίνεται έτσι. Επιμένουμε και λέμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που μιλά για την ανακύκλωση. Είμαστε υπέρ της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, αλλά ξέρουμε επίσης ότι εάν εφαρμοστεί η διαλογή στην πηγή, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για την προώθηση της καύσης. Οπότε, και αυτό γιατί η καύση επιθυμεί σκουπίδι χωρίς να έχει διαλογή. Δηλαδή, το χαρτί, αν ανακυκλωθεί, δεν είναι ευνοϊκό για την καύση. Άρα λοιπόν, το ένα είναι ενάντια στο άλλο. Και επειδή η επιλογή της κυβέρνησης και εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και στην Αττική, είναι η καύση, το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι σίγουρο ότι θα κινητοποιήσουμε και θα ενημερώσουμε τους δημότες και να είστε σίγουροι ότι μια τοπική κοινωνία που δεν θέλει ενδεχομένως το χυτί δίπλα της, σίγουρα δεν θέλει ένα εργοστάσιο καύσης. Και νομίζω ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολλαπλάσια από ένα εργοστάσιο καύσης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσούνη, για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χρήσιμο θα ήταν να τα ξαναπούμε και μετά από την αυριανή επίσκεψή μου στους χώρους εργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε πραγματικά να μάθουμε και να ακούσουμε τις απόψεις και τι είναι αυτά που είδατε και ακούσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αντώνη Τελόπουλη, σας ευχαριστώ και εσένα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή νύχτα.
έσπασαν κάθε ρεκόρ τα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν στη χώρα μέσα σε 24 ώρες, ενώ 4 ακόμη θανάτους περιλαμβάνει η ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μία 56χρονη κατέληξε από κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Κάθε ρεκόρ έσπασαν τα κρούσματα του κορονοϊού, καθώς ανακοινώνονται 372 νέα, τα περισσότερα από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας. Τα 164 συνδέονται με γνωστές ηρωές και τα 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 12.452, ενώ 4 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους συμπεριλαμβάνει η ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ. Νωρίτερα, 56χρονη έχασε τη ζωή της από κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται 133 κρούσματα από την περιφέρεια Αττικής, 18 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ένα κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ένα κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, ένα κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, 5 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, 3 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, 8 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, 4 εκ των οποίων συνδέονται με γνωστή ηρωή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, 1 αναφέρει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, 7 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, 9 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 14 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εκ των οποίων τα 13 συνδέονται με γνωστή ηρωή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, 70 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, εκ των οποίων 64 συνδέονται με γνωστή ηρωή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, 4 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, 2 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής, 7 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 2 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 1 κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 6 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Μυτιλίνης, 3 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Λίμνου, 15 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιάς, εκ των οποίων 13 συνδεόμενα με γνωστή ηρωή σε βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, 1 κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 1 κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, 2 κρούσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τέλος 1 κρούσμα από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Μια χωματερή απίστευτου μεγέθους φαίνεται να έχει δημιουργηθεί δίπλα στο εργοτάξιο του Δήμου Διδημοτήχου. Παλή κάδη, μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων, ακόμη και παλιά οχήματα συνθέτουν την εικόνα όσων βρεθούν στο σημείο. Την καταγγελία έφερε στη δημοσιότητα ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεόδωρος Κίνδρης. Σε νέα καταγγελία προχώρησε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέο Ξεκίνημα, Θεόδωρος Κίνδρης, στέλνοντας τα απαραίτητα έγγραφα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, καθώς φέρεται να εντόπισε μια παράνομη χωματερή κοντά στο εργοτάξιο του Δήμου Διδημοτήχου. Άδειοι κάδοι, απορρίμματα και ακινητοποιημένα οχήματα έχουν πλημμυρίσει το σημείο αυτό, δημιουργώντας μια υγειονομική βόμβα. Δυστυχώς, το κεντρικό σύνθημα που έλεγε προεκλογικά η νέα Δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου και το έλεγαν από την αρχή, καθημερινά απογοητεύει σε πολλά σημεία τους δημότες του Δήμου μας. Κάποια στελέχη λοιπόν εκλεγμένα και τοποθετημένα σε διάφορους τομείς του Δήμου δεν το εμπέδωσαν φαίνεται. Δεν το έχουν κύριε Χοδρόπουλε πιστέψει. Δεν το εφαρμόζουν. Βλέπετε κι εσείς και οι τηλεθεατές αλλά και οι πολίτες του Δημοτήχου καθημερινά μέσα από τις εικόνες που δείχνετε αυτή τη στιγμή τις τραγικές εικόνες ντροπής που συμβαίνουν. Πού? Ένα μέτρο από το εργοτάξιο του Δήμου Δημοτήχου. Ένα μέτρο όπου υπάρχουν τα οχήματα του Δήμου. Ενεργά και μη ενεργά. Ένα μέτρο, κύριε Χοδρόπουλε, από το χώρο όπου πιστεύω καθημερινά επισκέφτεται και θέλω να πιστεύω ο σημερινός κύριος αντιδήμαρχος έργων, κύριος Παρασκευάς Μπηλιακάκης. Που παρότι του το είχα αναφέρει και προσωπικά εδώ και ένα χρόνο δύο φορές, αυτή δυστυχώς η υγειονομική βόμβα που βλέπετε για τη δημόσια υγεία των πολιτών μας παραμένει και παραμένει πολύ σοβαρά. Ο κύριος Κίνδρης εμέσως πλην σαφώς προτείνει στον Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Παρασκευά Μπηλιακάκη να παραιτηθεί, καθώς θεωρεί πως είναι ανάξιος να συνεχίσει στην θέση που τον τοποθέτησαν. Πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τις συνέπειες. Με πρώτο τον ίδιο τον κύριο Αντιδήμαρχο Έργων. Και ίσως έφτασε η στιγμή, αφού δεν παραιτήθηκε τότε με την περίπτωση των χταίων, όπου τα αυτοκίνητα είχαν αναφέρει δεν είχαν περάσει χταίο για 10 χρόνια και ο ίδιος που παρέλαβε το ίδιο είχε κάνει, ίσως ήρθε η ώρα λοιπόν να παραιτηθεί. Δεν είναι κακό. Ας ασχοληθούν λοιπόν και έχουν το δικαίωμα με ό,τι άλλο θέλουν, όχι όμως πλέον με τις τύχες του Δήμου και της πόλης.
όχι με τους ίδιους τους πολίτες. Βλέπουμε καθημερινά, κύριε Χοδρόπουλε, εξαθλίωση, μιζέρια, χάος, ενέργειες που δεν τιμούν κανένα μας, εικόνες ντροπής που βλάπτουν τραγικά και οικονομικά την πόλη, εικόνες ενός άλλου αιώνα. Ο κύριος Κίνδρης έχει ήδη στείλει τις φωτογραφίες και τα σχετικά έγγραφα στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να παρέμβει. Γι' αυτό σήμερα αναγκάστηκα να πάω στην εισαγγελία Ορεσιάδας να καταθέσω τις φωτογραφίες, το φωτογραφικό υλικό και την καταγγελία μου για αυτά που συμβαίνουν για τη νέα υγειονομική βόβα στο Δήμο Δημοτήχου, που στο εργοτάξιο του Δήμου. Και τη στιγμή λοιπόν που λέμε ότι πρέπει οι πολίτες να φροντίζουν για την καθαριότητα, εμείς τους αποδεικνύουμε με έργα ότι δεν είμαστε ικανοί ούτε τον οίκο μας να καθαρίσουμε. 3 χρόνια ακριβώς έχουν περάσει από την πτώση της γέφυρας του Κομψά του ποταμού, δημιουργώντας μία τέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία ανάμεσα στην περιφέρεια και το τεχνικό επιμελητήριο, που μέχρι και σήμερα δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Στον αντίποδα υπάρχουν πληροφορίες πως αναμένεται το πόρισμα της μελέτης κατασκευής, προκειμένου να βγει σε δημοπρασία το έργο, με την τελευταία δέσμευση του Περιφερειάρχη να λέει πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι τα τέλη του 2020. 3 χρόνια συμπληρώνονται από την πτώση μέρους της γέφυρας Κομψάτου. Ήταν ξημερώματα Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου του 2017, όταν η γέφυρα κατέρευσε, αφήνοντας πίσω της ευτυχώς μόνο συντρίμμια. Πρόκειται για ένα έργο που είχε κατασκευαστεί 24 χρόνια πριν πέσει, αλλά λόγω των συνθήκων και της πτώσης της στάθμης του νερού αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια, με αποτέλεσμα να διαβρωθεί από το πέρας του χρόνου. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας τιμά σαν πολίτη, σαν πολιτεία, σαν περιφέρεια, σαν διοίκηση και σαν κυβέρνηση. 3 χρόνια. Συμπληρώνεται σήμερα που έπεσε η γέφυρα και είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε το πόρισμα έχει κοινοποιηθεί και έχει δοθεί προς δημοσίευση να δούμε τους λόγους που έχει πέσει. Από την άλλη πλευρά, με το νόμο 4412 έχει αναντεθεί η σύνταξη μελέτης σε μελετικό γραφείο και βρίσκεται η υπόθεση στην μελέτη, η οποία, επειδή εμπλέκεται και ο ΣΕΜΑ θέμα, είναι και άλλη υπηρεσία, δεν υπάρχει αλληλογραφία, δεν υπάρχει μεταξύ περιφέρειας και ΟΣΕ συνεργασία. Δεν θέλω να τα ρίξω όλα στην περιφέρεια και βλέπω να καθυστερεί και η σύνταξη μελέτης. Το οποίο πώς ερμηνεύεται αυτό? Ότι του χρόνου έτσι καιρό ακόμα δεν θα έχει δημοκρατηθεί η κατασκευή της γέφυρας. Από τα τέλη του 2017 υπήρχαν έγγραφα τα οποία αποκάλυψε ο χρόνος και επεσήμαναν την ανάγκη απομάκρυνση των συντριμμιών, καθώς υπήρχε κίνδυνος για την παρακείμενη γέφυρα του ΟΣΕ. Στις 23 Ενδεκάτου του 2017 κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους της περιφέρειας έγγραφο του ΟΣΕ, σύμφωνα με το οποίο η παραμονή του εν λόγω τμήματος εντός της Κήτης εγκυμονούσε κινδύνους για την κατάντη σιδηροδρομική γέφυρα, καθώς ήταν πιθανή η παράσυρση και η πρόσκρουση του τμήματος αυτού με την σιδηροδρομική γέφυρα λόγω της μεγάλης πλημμυρικής ροής του χυμάρου. 1,5 χρόνο αργότερα, παρά το έγγραφο ΣΟΣ, δεν είχε γίνει καμία ενέργεια απομάκρυνση των συντριμμιών, γι' αυτό στις 29 Τρίτου του 2019 η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης απέστειλε έγγραφο στους αρμόδιους, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την αποφυγή και αντιμετώπιση του περιγραφέντος κινδύνου. Ουσιαστικά φταίει η περιφέρεια, φταίει και το πολιτικό προσωπικό, φταίνε και οι υπάλληλοι. Ερμηνεύουν ένα νόμο κατά το δοκούνι, τον εφαρμόζουν όπως θέλουν, μόνο και μόνο χρονοτυγούν. Από τα χρόνια και ως επαγγελματίας και ως μέλος της διοίκησης τα έχω νιώσει το πετσί μου και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ουσιαστικά φταίει η πολιτική προϊστάμενη, γιατί όλες αυτές τις ευθύνες καταλήγουν στο περιφερειάρχη. Από εκεί πέρα, σας είπα και προηγουμένως, δεν με θυμάει όμως αυτό. Ούτε εγώ τρέπομαι σαν πολίτη της περιφέρειας να βρίσκεται στο σημείο 0 αυτό το έργο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η πιο πρόσφατη δήλωση του Περιφερειάρχη ότι το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι τα τέλη του 2020. Για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο, πρέπει να βγει πρώτα το πόρισμα της μελέτης κατασκευής, κάτι που ο κ. Ζαγναφέρης θεωρεί ότι θα καθυστερήσει τουλάχιστον 1 χρόνο ακόμη. Το έργο του χρόνου τέτοιον καιρό, θυμηθείτε να με πάρετε τηλέφωνο, δεν θέλω να βγω μάντης, ούτε θέλω να δικαιωθώ. Θέλω αύριο να δημοπρατηθεί. Ούτε θα κάνω αυτά που στήραν την πολιτική, θα κάνω από ρομαντικό ενδιαφέρον και το γνωρίζει και εσείς με γνωρίζουν. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν, με την εμπλοκή και του ΟΣΕ και της περιφέρειας. Και γνωρίζοντας που βρίσκεται η υπόθεση, σας λέω ότι του χρόνου τέτοιου καιρό, να μην πω δεν θα έχει δημοπρατηθεί, 99% δεν θα έχει υπογραφεί σύμβαση με εργολάβο κατασκευή στο έργο. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα. Συνολικά κέρδη άνω των 67 εκατομμυρίων ευρώ μοίρασε τον Αύγουστο το ΠΑΜΕ στοίχημα του ΟΠΑΠ.
Την τελευταία εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου του 2020 τα κέρδη ξεπέρασαν τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο νικητής της εβδομάδας σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο Γάζι Ηρακλείου επέλεξε το στοίχημα τελικό αποτέλεσμα σε 7 αγώνες από το πρωτάθλημα της Αμερικής, την πρώτη κατηγορία της Φιλανδίας, τη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας και την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας και με 2,5 ευρώ κέρδισε 7.615,72 ευρώ. Στο πάμε στοίχημα υποδρομίες, την 5η 3 Σεπτεμβρίου, στο υποδρόμιο του Τουρφοντέιν, 4η πρώτη ήπη με τη σωστή σειρά της 8ης υποδρομίας, ένας νικητής από το Μοσχάτο κέρδισε 6.255,25 ευρώ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου επίσης στο ίδιο υποδρόμιο, στο τετραπλό της 8ης υποδρομίας, ένας νικητής από το ελληνικό κέρδισε 3.289,35 ευρώ. Σε αρκετές σημαντικές συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν αυτοσχέδια όπλα στις φυλακές της Κομωτινής, ενώ στην Καβάλα έγιναν συλλήψεις για απόπειρα παράνομης εξόδου από την χώρα με πλαστά έγγραφα. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στα καταστήματα κράτησης της χώρας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από σοφρονιστικούς υπαλλήλους και στο κατάστημα κράτησης Κομωτινής, όπου σε θάλαμο και σε σκηνόχρηστους χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, 3 κινητά τηλέφωνα, 2 φορτιστές τηλεφώνων, 2 αυτοσχέδια φορτιστές τηλεόρασης, σειρματόσκηνο μελαβές. Σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς και οι τοπικές αστυνομικές αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος. Την Δευτέρα τώρα συνελήφθησαν το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας ένας αλλοδαπός και μια ημεδαπή κατηγορούμενη για διακίνηση ναρκωτικών. Ειδικότερα στο πλαίσιο εμπεριστατωμένων αστυνομικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός δραστηριοποιείται στην διακίνηση ακατέργαστης κάναβης, έχοντας ως συνεργός του την ημεδαπή, στην οικία της οποίας αποθηκεύουν, αποκρύπτουν τα ναρκωτικά προς διακίνηση. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους δύο δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποίησαν στις οικίες τους εντοπίσαν και κατέσχεσαν. Στην οικία της δράστηδας ένα σάκο που περιείχε 4 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, συνολικού βάρους 10.109,3 γραμμαρίων, και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Στην οικία του δράστη, μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη βάρους 6 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν συνολικά 10.115,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, ένα γιοταχή αυτοκίνητο, 1.200 ευρώ, 800 δολάρια ΗΠΑ και 5 κινητά τηλέφωνα. Σημειώνεται ότι ο αλλοδαπός δράστης κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, διότι κατά την προσαγωγή του επιχείρησε να διαφύγει αποθώντας αστυνομικό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενέργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας. Την Κυριακή τώρα συλλήφθησαν 2 αλλοδαποί, οι οποίοι επιχείρησαν να ταξιδέψουν παράνομα από τον αερολιμένα Καβάλας στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα. Συλλήφθησαν στον αερολιμένα Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα Καβάλας 2 αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα με την χρήση πλαστών εγγράφων. Συγκεκριμένα, οι δράστες μετέβησαν στο παραπάνω αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Φραγκφούρτη Γερμανίας, όπου κατά τον έλεγχο κατήχαν και επέδειξαν στους αστυνομικούς 2 πλαστά δελτία ταυτότητας των πολωνικών αρχών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα αερολιμένο Καβάλας. Με 45ετή πείρα, η Σχολή Νοσηλευτικής του Δημόσιου ΙΕΚ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης θα υποδεχθεί για ακόμη μια χρονιά στο νέο της διαμορφωμένο χώρο τους νέους σπουδαστές. Οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται διαζώσεις αλλά και ηλεκτρονικά. Την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν φέτος τα μαθήματα στην Νοσηλευτική Σχολή του Δημόσιου ΙΕΚ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Οι διεγγραφές έχουν ξεκινήσει ενώ έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον COVID-19. Με τα τμήματα να είναι ολιγομελή. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, ξεκινήσανε οι εγγραφές. Δεχόμεθα τις αιτήσεις τους και κατόπιν αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων, βάσει της νομοθεσίας, θα μπορούν να έχουμε στο πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον 30 άτομα. Όσο αφορά, γίνονται και κατατάξεις στο γάμα εξάμηνο, οπότε δεχόμεθα και από άλλα τμήματα κατατάξεις στη σχολή μας, στο γάμα εξάμηνο, καθότι λειτουργεί και
Α και Γ αυτό το έτος και γίνονται οι επανεγγραφές όσων ολοκλήρωσαν το Β εξάμηνο ώστε να εισέλθουν στο Γ εξάμηνο. Όσο αφορά εδώ, η ειδικότητά μας είναι κατεξοχήν νοσηλευτική, καθότι έχουμε το νοσοκομείο που μας υποστηρίζει και καταλαβαίνετε ότι νομίζω, φρονώ ότι πάνω στο αντικείμενο αυτό μπορούμε να δώσουμε την κατάλληλη γνώση στα παιδιά και την κατάλληλη εξειδίκευση όσο αφορά την ειδικότητα βοηθών γενικής νοσηλείας. Η σχολή που έχει ιστορία 45 χρόνων στεγάζεται εντός του νοσοκομείου, αλλά σε ξεχωριστή πτέρυγα με εξωτερική πρόσβαση εκτός των κεντρικών εισόδων του κτηρίου. Λειτουργεί 45 χρόνια. Καθότι μετεξελίχθηκε από βοηθό νοσηλευτών, στη συνέχεια έγινε μετένση, μετέπειτα έγινε ΠΑΣ και τώρα είμαστε στην φάση του ΔΙΕΚ. Πού μπορεί να σας βρει και ποιες ώρες ο κόσμος για να στείλει τις εγγραφές του και αν υπάρχει και τρόπος ηλεκτρονικός? Σαφώς και υποστηρίζουμε το ΔΙΕΚ μας ηλεκτρονικά, υπάρχει η σελίδα μας. Σαφώς μπορεί να έρθει και στο ΔΙΕΚ, δεν τίθεται θέμα όσο αφορά το κορονοϊό. Τώρα είμαστε και με τις μάσκες, καθότι έχουμε εξωτερική πρόσβαση, εξωτερική σκάλα και πρόσβαση άμεση στο ΔΙΕΚ, οπότε μπορεί να μας βρει στον πρώτο όροφο πάνω από τα επίγοντα. Ακόμη μια ευκαιρία να δώσουν αίμα και να σώσουν ζωές είχαν οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη φορά ο χώρος που φιλοξένησε τις αιμοληψίες η παλιά βιβλιοθήκη με στόχο να αποφευθεί η επαφή με το νοσοκομείο λόγω του κορονοϊού. Στην παλιά βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης είχαν την ευκαιρία όσοι το επιθυμούσαν να δώσουν αίμα την 5η 10 Σεπτεμβρίου. Μετά από πρωτοβουλία της Λαϊκής Εσπείρωσης σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το κτίριο διαμορφώθηκε κατάλληλα και υποδέχθηκε ανθρώπους όλων των ηλικιών που προχώρησαν σε αιμοληψίες προσφέροντας το αίμα τους, κάτι που τόσο πολύ χρειάζονται τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αιμοληψίες για αιμοδοσία, διότι στο νοσοκομείο ο κόσμος φοβάται να έρχεται λόγω των προβλημάτων με κορονοϊό. Οπότε σε συνεργασία με τον Δήμο και το Σύλλογο Αιμοδοτών έχουμε οργανώσει αυτή την αίθουσα για να παίρνουμε αίματα εδώ για να μην έρχεται ο κόσμος σε επαφή με το νοσοκομείο. Η προσέλευση υπάρχει, ναι, μεν θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο κόσμο, γιατί οι ανάγκες στα αίματα σε όλη τη χώρα είναι μεγάλες. Ο κόσμος φοβάται να δίνει αίμα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μαζέψουμε φιάλες αίματος, γιατί τα χειρουργεία δεν σταματάνε. Έχουμε προγραμματισμένα χειρουργεία. Οι άρρωστοι πρέπει να μεταγγίζονται. Δεν μπορούμε να κλείσουμε όλο το νοσοκομείο εξαιτίας της κατάστασης με κορονοϊό. Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, τις επιφάνειες και όλα τα μηχανήματα μας περνάμε με αντισηπτικά μετά από κάθε αιμοδότη. Οπότε ο κίνδυνος είναι μικρός. Παρόλο που ξέρουμε ότι όταν μαζευτούν πολλά άτομα μέσα στην αίθουσα, τους αφήνουμε να περιμένουν έξω, δεν αφήνουν να μπαίνουν μέσα. Οπότε είναι δύο άτομα που δίνουν αίμα και άλλα δύο άτομα που θα περιμένουν έτσι ώστε να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους όταν συμπληρώνουν τα έντυπα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή επί του θέματος με τον Αντώνη Τελόπουλο και καλεσμένους τον καθηγητή τον κύριο Μάζη και την αντιστράτηγο αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας την κυρία Τσιριγότη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.